πολιτικό σύστημα. Ερχόμαστε όμως στο κάτι άλλο. Εσείς είστε νέοι, είστε άφθαρτοι μαζί σας. Από εκεί και πέρα έχετε πει ότι εάν κυβερνήσουμε έχουμε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχετε βάλει κάτω, πολύ απλά νομίζω και η που παρίσταται δίπλα, κυρία Σημακοπούλου, συμφωνεί κατά βάση. Αν μπορέσετε και κουρέψετε το χρέος, ποιος δεν το θέλει. Αν μπορέσετε και το αποπληρώνετε με ρήτρες ανάπτυξης, ποιος δεν το θέλει. Αν φέρετε τον κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ, ποιος δεν το θέλει. Απλά όμως, όταν αυτό το πράγμα πάει προς τους δανειστές μας, σας λένε όχι. Από εκεί και πέρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της χώρας. Και εκεί, πριν μου απαντήσετε, πιστεύω ότι έχετε δύο δρόμους. Ή βασίζεστε σε ένα ευρωπαϊκό τόξο του Νότου που θα σηκώσει τα πανιά που λέμε και θα αντισταθεί σε αυτό που γίνεται με το Βορρά, ή πολύ απλά θα σκάσει βόμβα στα χέρια σας. Αν υπάρχει κάτι με απλά λόγια να μου εξηγήσετε ότι θα πετύχετε σε αυτή την κατάσταση, εγώ και πιστεύω όλοι εδώ μέσα θα σας ψηφίσουμε και με τα δύο χέρια. Και πολύ καλό προαίρετα. Ευχαριστώ. Να σας πω, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια συγκυρία όπου ζητήματα που λέγαμε εμείς τουλάχιστον, γιατί δεν τα λέγαν όλοι από την άλλη πλευρά, από την ακμέρους της Ελλάδος, το 10 και το 11, σήμερα έχουν τεθεί πάνω στο τραπέζι και από άλλες πλευρές. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πάρουμε πιο συγκεκριμένα, το θέμα του χρέους. Υπάρχουν και κύκλοι, συστημικοί κύκλοι, μη αριστεροί κύκλοι, οι οποίοι έχουν πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ό,τι και πολιτική να κάνετε, το ελληνικό χρέος είναι τόσο μεγάλο που αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να μειωθεί δραστικά, δεν είναι βιώσιμο. Αυτό το ακούτε όλο και πιο συχνά. Μα και είναι η αλήθεια. Δεύτερον, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα διάσωσης, έτσι το λένε το μνημόνιο, βέβαια. Είναι κατεφημισμόν διάσωση, το οποίο έχει υπάρξει με τα πολεμικά για ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο απέτυχε στους στόχους του. Και τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς. Είναι συνώνυμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Αυτό ακούγεται και από άλλες πλευρές. Τρίτον, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου η ίδια η Ευρώπη, με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και την ακραία πολιτική λιτότητας, βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης. Αντί η Ευρώπη να είναι η δυναμική οικονομία που να μπορεί να σταθεί στην παγκόσμιο οικονομικό καταμερισμό απέναντι στα BRICS, στην Κίνα, στην Αμερική και τις άλλες χώρες, όλο ένα και περισσότερο χάνει έδαφος. Και χάνει έδαφος λόγω ακριβώς αυτής της, θα έλεγε κανείς, νεοφιλελεύθερης δογματικής ακαμψίας. Είναι λοιπόν, νομίζω, η συγκυρία τέτοια ώστε μπορούμε εμείς με βάση την δικιά μας εμπειρία, με τις συμμαχίες μας, εκμεταλλευόμενοι τις αντιφάσεις που υπάρχουν σήμερα και στο κυρίαρχο στρατόπεδο, να πετύχουμε ρογμές σε αυτή την πολιτική. Να το κάνω πιο συγκεκριμένα. Πριν από λίγες μέρες συζήτησε η Γαλλία και η Ιταλία τα δικά τους προγράμματα, καταθέσαν τους προϋπολογισμούς τους, και κάνανε μία συμφωνία. Άλλα μεγέθη οικονομίας αυτά, αλλά προσέξτε όμως να δείτε ποιο είναι το πολιτικό καινούριο στοιχείο. Και κάνουμε συμφωνία που στην πράξη δεν σήμαινε ότι δεν θα τηρηθεί το σύμφωνο σταθερότητας. Ότι οι περιορισμοί που υπάρχουν, όχι μέσα στο μνημόνιο, αλλά συνολικά για την Ευρώπη, δεν μπορούν να υπάρξουν για την Ιταλία και τη Γαλλία. Γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν? Διότι θα πέσουν σε βαθύτατη ύφεση, αυτές οι χώρες είναι τεράστιες και άρα τελείωσε η Ευρώπη συνολικά. Τελείωσε η Ευρώπη. Δεν μπορεί να σταθεί μόνο με την γερμανική οικονομία. Και προσέξτε, και ακόμη αυτοί που ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη ταχύτητα εντός της Ευρώπης, η γερμανική, και να επιδιώξει μια ίδια επιστροφή στο δικό της νόμισμα, αν αυτό συνέμενε, αυτομάτως θα σήμαινε μια τρομακτική υπερτίμηση στο νόμισμά της, το οποίο θα χτύπαγε τις εξαγωγές της. Θέλω να πω αυτό, ότι πια αυτές οι δεκαετίες της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, το γεγονός ότι ανήκουμε σε αυτή την Ευρωζώνη, όχι ως φτωχοί συγγενείς, αλλά ισότιμοι εταίροι, μικροί αλλά ισότιμοι εταίροι, έχουν δημιουργήσει πια μια αλληλουχία στην οικονομία. Είναι τόσο αλληλένδετα, που αν δεν ακολουθήσουμε, και αυτό προσπαθούσα να καταλάβει πριν στην κυρία Σημακοπούλου, έναν άλλο δρόμο, δεν θα υπάρχει η ίδια η Ευρώπη. Άρα, το πώς θα απαντήσει όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση η Ευρώπη για την Ελλάδα, ουσιαστικά σημαίνει πώς απαντάει για το δικό της μέλλον. Για τους ευρωπαϊκούς λαούς, για τους ευρωπαίους εργαζόμενους, για τη δημοκρατία και για το κοινωνικό κράτος εντός της Ευρώπης. Σύμφωνοι, αλλά αισθάνεστε τόσο σίγουρος
ότι κανείς ακριβώς αυτό να... θα γίνει. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος όταν αναμετρείται με την ιστορία. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Ναι, αλλά τουλάχιστον τώρα. Αλλά ξέρετε κάτι. Συγγνώμη κύριε Σκουλέτη, σε 2 εκατομμύρια κόσμο που είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, καλός ή κακός αυτή τη λιγοστή σύνταξη. 2 εκατομμύρια τώρα δεν είναι. Συγγνώμη. Όσοι είναι, την παίρνουν 31 του μηνός. Εάν 2-3 μήνες. Δεν την πάρουν τη σύνταξή τους. Όσα και καλά να τα πείτε. Πολύ καλή ερώτηση, διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα. Την παίρνουν για την ώρα και βλέπετε ότι έχει μπει πάνω στο τραπέζι ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα με νέες μειώσεις. Τα όρια τα οποία θα μεγαλώσουν, κατάργηση ουσιαστικά των επικουρικών συντάξεων και μια αβεβαιότητα. Και εγώ λέω το εξής. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού τελικά είναι μόνο θέμα να κουρέψουμε δαπάνες. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Υπήρχε μια ληστεία των ταμείων μέσω του PSI. Υπήρχε. Υπήρχαν τόσα χρόνια που εγκληματικά τα διαθέσιμα των ταμείων τα βάζαν άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό γινόταν από το 50 στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 70, συγγνώμη, γινόταν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπήρχε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, Κύριε Σκουλέτη, είναι πολύ σωστά ό,τι λέτε. Μαζί σας η σφοροδιαφυγή. Και η σφοροδιαφυγή. Έχετε δίκιο. Εγώ ρωτάω όμως. Ναι, αλλά αν αυτά έχω δίκιο, να κοιτάξουμε λοιπόν τις αιτίες του προβλήματος και όχι απλώς να ψαλιδίζουμε, Διότι όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν σε μια ραγδαία συρρήκνωση και υπονόμευση του ασφαλιστικού συστήματος που φοβάμαι πολύ αυτό που λέτε ότι σήμερα παίρνω στο τέλος του μήνα τη συνταξούλα μου. Δεν θα την παίρνω. Και δεν θα την παίρνει το παιδί σας. Δεν θα την παίρνει το εγγόνι σας. Δεν είναι σίγουρο. Δεν θα την παίρνει το εγγόνι σας. Δεν είναι σίγουρος πώς θα τα κάνει. Αυτή τη στιγμή σημαίνει επανεκκίνηση της οικονομίας, σημαίνει περισσότερες εισφορές, ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτός ο χρόνος όμως πώς θα περάσει μεταξύ μας. Ελεγκτικός μηχανισμός και θα σας έλεγα και μια επιπλέον πρόταση. Ότι πλέον το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να βρει και άλλους νέους κοινωνικούς πόρους. Εμείς είχαμε πει, αντί τον ΟΠΑΠ να τον δώσουν στον φίλο του, στον επιχειρηματία, και να χάσει το ελληνικό δημόσιο, να περάσει στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Δεν το κάνανε, διότι δεν ενδιαφέρονται για αυτό το λαό. Μικρή διακοπή. Εσείς που λέτε ότι θα πάρετε 11 δις από το τούχου σου. Αφήστε μας, κύριε Σκουλέτη. Μικρή διακοπή.